Ναι, πες εκεί τι θες. Χωρίς Άρτσε Μπαλάφα και τον, και τον πώς το λένε, τον πώς το λένε την ηθοποιό, Λινάρδος. Και τον Λινάρδο. Ο Πέτρος ο Λινάρδος, ναι. Που κάνει το σταυρό του, τον δείχνει στην κάμερα όταν φτάνει το πούλμα της Βέρειας. Μου δείχνει ο Ολυμπιακός και το επιτελείο του ότι δεν έχουν κατασκοπία καλή. Δηλαδή, τι σημαίνει κατασκοπία? Παίζει δύο εξτρέμ καθαρό αίμα από τη Βέρεια, ο Σαρπών και ο Κάλβο. Και βάζει δεξί μπακ ο Μπέντο, το Ρέτσο, ο οποίος είναι στόπερ και θα δούμε πόσο θα εξελιχθεί. Το πετάει δεξί μπακ και έχει φύγει. Έχει φύγει. Εναλλάξει ο Σαρπών με τον Κάλβο και χτυπάνε από εκεί. Χτυπάνε από εκεί. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον. Βιάννα Νικολάου. Εάν ο Ολυμπιακός δεν ήταν 15 πόντους μπροστά, δεν υπήρχε περίπτωση να έχει το Βιάννα με τον Νικολάου, το Ρέτζο δεξιμπάκ και τον Ντελαμπέ για τετράδα. Είναι ανοιχτή, ανοιχτή, σαν το από αυτό τη Τίνα Σπάθη, δεκαετία του 70 με τον Κουσγούνη. Τόσο ανοιχτή. Ο Βιάννα με τον Ντελαμπέ για στα 12 μέτρα, 15 μέτρα, σε μπά δεν βοηθάει ποτέ πίσω. Και μπράβο στον Ολυμπιακό που κατορθώνει και πουλάει αυτό το ταμπελόσκυλο του Μιλόγεβιτς. Το πουλάει τελικά. 12-13 εκατομμύρια. 15 εκατομμύρια. Ή Χάλι Πάλας. Αν πάει στην Κρίσταλ Πάλας αυτός, έτσι αργός που είναι, είναι ποιοτικός παίκτης, με καλά χτυπήματα της μπάλας, ένα παλιωμοδίτικο οχτάρι. Ξέρει να είναι... Φάουλ και κίτρινη κάρτα. Γιώτη, να το ρωτήσω τώρα στον Τζόρταν. Φάουλ και κίτρινη κάρτα. Αφού μπόρεσε μαγιά του του Μαρινάκη και πούλησε αυτό το τεμπελόσκυλο 15 εκατομμύρια ευρώ, τι να πω ρε παιδιά. Θα γίνει θέμα πίσω τώρα. Ναι, τώρα όμως, με την άμυνα αυτή, τον Ανδρούτσο που δεν κόβει ούτε με βαλέ, χωρίς τον Μιλιβόγεβιτς και με τον άλλο τον κοντό, τον Μάρτινς, που μοιάζει με τον Καφάση τον ηθοποιό στο «Γέλα κυρία μου, γέλα μαζί μου». «Γέλα κυρία μου». Απ' τη μέση και πίσω ο Ολυμπιακός είναι χουνί. Όμως, απ' τη μέση και μπροστά έχει μια εκπληκτική ποιότητα και μιλάω για Σεμπά, το Μαρίν το βγάζω έξω γιατί μοιάζει με κολεγιόπεδο του Δελασάλ να πίνει τσάι με τους καλογέρους. Βάζω το Μανθάτη, τον οποίο το γουστάρω πάρα πολύ. Που δεν έπαιξε σήμερα. Το Φορτούνι που ανεβαίνει, τον Ιντέγε και ένα βλάκα προπονητή, ο οποίος για άλλη μια Κυριακή αφήνει έξω. Αφήνει έξω τον... πώς το λένε του... Απορρίφθηκε από την Μισό. Στάσου λίγο. Τον Ασαριφάρ τον αφήνει έξω και βάζει τον Μπερμπάντοφ του Ολυμπιακού. Ο προπονητής λοιπόν του Ολυμπιακού κάνει και ρεζίλι τον Ολυμπιακό γιατί αναγκάζεται. Για ποιον μιλάς? Καρντόσο. Τον Καρντόσο βάζει. Αυτό το παλτό. Αυτό τον παλέμαχο. Που επιμένει και το βάζει. Και στο φόλα είναι ο Ντάντε ο Μπερμπάντοφ. Εάν δεν διώξει τον Μπέντο ο Μαρινάκης, θα του πάρει ο Ήβιτς το κύπελο γιατί ο ΠΑΟΚ είναι σε δαιμονιώδη φόρμα. Και έτσι όπως φτιάχνει την άμυνά του, αν πάει στην Τουρκία, θα χάσουμε όχι και τα Ήμια και την Κρήτη. Θα του κάνουν οι Τούρκοι την πατάρα να του Ολυμπιακού. Με αυτό ναι. Το μεσοαμυντικό κομμάτι του Ολυμπιακού. Υποκλίνομαι για τον Ολυμπιακό. Απ' τη μέση και μπροστά είναι ποιοτικότατος. Αλλά την άμυνα που κάνει ο ΠΑΟΚ με την άμυνα του Ολυμπιακού είναι η μέρα με τη νύχτα. Έτσι. Γι' αυτό λέω στο κύπελο, αν παίξουν τώρα, ο ΠΑΟΚ θα τον βγάλει έτσι. Όποτε και να παίξει. Ακούω τον Παλάτο. Μισό λεπτό λίγο. Απορρίφθηκε λίγο ο Μιλιβόγεβιτς από την Κρυσταλ Πάλας. Τον είδανε. Λοιπόν, μπορούμε τώρα... Δεν πήγε ποτέ σε πλαϊνό μαρκάρισμα πάνω στο Βουκαρά το Ρέτσο. 40 λεπτά, να πούμε 5 λεπτά. Ό,τι γουστάρεις. Γιατί μου κάνει εντύπωση, δεν υπάρχει παγκοσμίως εκπομπή που να μιλάει η ομάδα που είναι από τέταρτη, τρίτη, δεύτερη, όπου θέλετε βάλτε ότι δεν ενδιαφέρει. Πρώτη, να λέει 3/4 και η πρωταθλήτρια ομάδα με 43,5 γιατί... Ναι, είναι και που απευθύνεσαι το μεταξύ, έτσι. Κάνετε λάθος. Μας βλέπω πολύ, αλλά εντάξει, τώρα μην τα ισοπεδώσουμε.